για την πρόσκληση, καθότι το θέμα της γενοκτονίας δεν είναι ένα θέμα απλό το οποίο αφορά έναν μόνο λαό. Δεν είναι μία υπόθεση απλά σκοτώσαμε κάποια άτομα. Είναι μία εξαφάνιση φυσική και πολιτισμική ενός λαού. Είναι η προσπάθεια μίας βιολογικής και πολιτισμικής εξαφάνισης κάποιας ιστορίας. Έχει να κάνει με την επίθεση απέναντι στον χρόνο και στον χώρο που αυτός ο λαός, ο συγκεκριμένος, διαθέτει. Και βλέπουμε ότι η σημερινή εποχή, χωρίς να θέλω να επισέλθω σε αυτά τα οποία ήδη ελέγχθηκαν και θα λεχθούν από τους εξαιρετικούς ομιλητές, στα πλαίσια της διεθνούς γεωπολιτικής, η γενοκτονία είναι σχεδόν κανόνας. Με τον Α ή Β τρόπο βλέπουμε ότι πάμε στα μέρη, εξαφανίζουμε κυριολεκτικά τις πολιτιστικές μνήμες αλλά και τις βιολογικές ρίζες σε διάφορους λαούς, παίρνουμε την ιστορία τους, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό από τη συμπεριφορά της Τουρκίας αλλά και από αυτό που συμβαίνει με την Μακεδονία, αλλά και αυτά που συμβαίνει στον Πόντο, και προσπαθούμε να υιοθετήσουμε, να υπεξαιρέσουμε και να αλλάξουμε τα ιστορικά δεδομένα. Το θεωρώ σαν δεδομένο, οπότε δεν θα κάτσω να το αναλύσω, καθότι ήδη αναλύθηκε και θα αναλυθεί επανειλημμένα. Το θέμα είναι τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο φαινόμενο. Ένα τέτοιο φαινόμενο μπορεί να αντιμετωπιστεί καταρχήν με την αμυντική προσπάθεια ενός λαού ή τη στήριξη διαφόρων ισχυρών δυνάμεων. Με το αζημίο του πάντα βέβαια, όταν έχουμε ισχυρές δυνάμεις που μας στηρίζουν, υπάρχει και ένα αζημίο του από δίπλα. Σας στηρίζουμε και παίρνουμε κάτι άλλο, κάπως έτσι γίνεται. Από εκεί και πέρα υπάρχει αυτή η έννοια της τιμωρίας, η οποία αναφέρθηκε πολύ σωστά και εύστοχα από τον προηγούμενο ομιλητή. Μπορούμε να τιμωρήσουμε κάποιον, να προλάβουμε με ποινική συμπεριφορά, εκ των προτέρων, με πρόβλεψη ή εκ των υστέρων, με δικαστικές αποφάσεις, για να κοιτάξουμε να διορθώσουμε κάθε κολάσιμες γενοκτονικές πράξεις. Υπάρχει όμως και μία άλλη οδός, στις οποίες δεν δίνουμε ίσως την ανάλογη σημασία που θα έπρεπε. Είναι ο δρόμος του πολιτισμού και της τέχνης. Ο δρόμος του πολιτισμού και της τέχνης είναι πανίσχυρος. Και είναι πανίσχυρος γιατί μέσα από τη γλώσσα ή την τέχνη, καθότι η τέχνη είναι γλώσσα, μπορούμε και διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη. Πόσοι και πόσοι καλλιτέχνες που έζησαν ολοκαύτωμα και διάφορες γενοκτονίες δεν μπόρεσαν οι ίδιοι με τις μαρτυρίες τους να μας δώσουν στοιχεία τα οποία δεν θα μπορούσαν να εξαφανίσουν ως αρχεία τα οποία εξαφάνισαν οι καταρχητές, οι γενοκτονητές. Βλέπουμε λοιπόν ότι η τέχνη έχει αυτό το χαρακτηριστικό να είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που ονομάζουμε μνημείο. Το μνημείο είναι ανάμεσα στη μνήμη και στο μνήμα. Προσέξτε, μην διαλύσετε. Μνήμη και μνήμα. Το μνημείο προϋποθέτει θάνατο. Προϋποθέτει απουσία. Προϋποθέτει αφάνεια. Στις περισσότερες περιπτώσεις. Σκοτώνουμε, παράδειγμα, κάποιους στη θέση τους, έχουμε ένα μνημείο το οποίο στο ξεκίνημα την τάση να ξεκινάει από τη γη προς τα πάνω, προς τον ουρανό. Γιατί είναι η προσπάθεια να στηθεί όρθια η μνήμη, αλλά και ταυτόχρονα να κοιτάξει προς τον ουρανό και να μπορέσει να συνομιλήσει με τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες χειρίζονται την αιώνια δικαιοσύνη. Όταν έχουμε την έγερση ενός μνημείου, ταυτόχρονα έχουμε και την δημιουργία ενός συμβόλου. Η διαφορά, ξέρετε, συμβόλου και σημείου είναι ότι το σύμβολο έχει επίσης και έναν ιδεολογικό χαρακτήρα μιας ομαδικής κοινωνικής συμπεριφοράς, μιας ομαδικής κουλτούρας. Αυτό το σύμβολο στέκει, παραμένει, και είναι πάντοτε κάτι το οποίο είναι μπροστά μας, είτε το θέλουμε είτε όχι. Εδώ μπροστά μας έχουμε
Ξέρουμε ότι η Ευρώπη δημιουργήθηκε μετά το τέλος των Περσικών πολέμων, εις πλήμην όλων αυτών των αγώνων κτλ. Κτλ. Η ανάπτυξη αυτού του τμήματος μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερο στην ταυτότητα, στην πολιτιστική μνήμη και στο ζωτικό παρόν ενός λαού, παρά μόνο κάποιες δίκες ή οτιδήποτε άλλο. Χωρίς να σημαίνει ότι οι δίκες ή οποιασδήποτε τιμωρίες ποινικές δεν έχουν αποτέλεσμα. Αλλά η δύναμη του πολιτισμού είναι τεράστια. Μιλώντας κάποιος για την Ακρόπολη, μοιραία ψάχνει, βρίσκει και μπορεί να οδηγηθεί σε μια σειρά από συμπεράσματα. Προσωπικό παράδειγμα, θα σας αναφέρω. Ήμουνα τις προάλλες στη Γαλλία όπου διδάσκω και έτυχε να πέσω με κάποιον συνάδελφο από τις Ινδίες, ο οποίος μου είπε ότι ήρθε εδώ στο Μουσείο της Ακρόπολης και είδε τις πέτρες οι οποίες ήταν άδειες από τα Ελγίνια Μάρμαρα. Το πόνεσε τόσο πολύ που μου το επαναλάβανε συνέχεια. Δεν ήταν μόνο η κλοπή.